Είμαστε το Quartet of Hordon Emilios Riadis και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι σύντομα συμπληρώσουμε 20 χρόνια παρουσίας στο χώρο της Μουσικής Δωματίου. Το πρόγραμμα που θα σας παρουσιάσουμε ονομάζεται Emilios Riadis και η εποχή του. Η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία βασίστηκε το πρόγραμμα είναι η μουσική δωματίου κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Έχουμε επιλέξει τρεις πολύ σπουδαίους συνθέτες, τον Εμίλιο Ριάδη, του οποίου την όπερα Γαλάτια ανεβάζει το ίδιο διάστημα η Κρατική Όρχεστρα Θεσσαλονίκη σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, έργο του Νίκου Καρκώτα καθώς και του Μπέλα Μπάρτοκ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτοί οι τρεις συνθέτες έζησαν και δημιούργησαν την ίδια χρονική περίοδο, ο καθένας τους όμως με πολύ διαφορετική και ξεχωριστή μουσική εκφορά. Στις 13 Μαΐου, την ημέρα της συναυλίας, είναι συμπτωματικά και τα γενέθλια του Εμιλίου Ριάδη και δεν θα μπορούσε να αποτελεί καλύτερη ημέρα για να έρθετε να απολαύσετε το όμορφο πρόγραμμα που έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Ο Εμίλιος Ριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες του μουσικές σπουδές ήταν κοντά στον Δημήτριο Λάλα, έναν εξαιρετικό συνθέτη. Στη συνέχεια πήγε στο Μόναχο και μετά στο Παρίσι. Εκεί σπούδασε με τον Μωρίς Ραβέ. Το κουαρτέτο του Ριάδη που θα παίξουμε είναι σε σόλ μίζωνα. Το κουαρτέτο αυτό αποκαταστάθηκε από τον Νίκο Χριστοδούλου μετά από έρευνα που έκανε πάνω στα χειρόγραφα του Εμίλιου Ριάδη. Στο κουαρτέτο αυτό ο Εμίλιος Ριάδης παντρεύει στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής με το γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Ο Νίκος Καλκώτας γράφει το κουαρτέτο εν χόρδο αριθμός 3 το 1935. Σε μια περίοδο που για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς είχε πάψει για μια τετραετία γυρνώντας από το Βερολίνο να συνθέτει έργα. Τα έργα του λόγω των τεχνικών απαιτήσεων γενικά ήταν δύσκολο να παιχτούν την περίοδο εκείνη. Αυτός ήταν και ένας καημός του συνθέτη, γιατί έγραφε χωρίς ουσιαστικά προσωπική φιλοδοξία, μόνο και μόνο επειδή αγαπούσε πραγματικά αυτό που έκανε και ήθελε να εξωτερικεύσει από την ψυχή του και τις δημιουργίες του. Στα 45 του χρόνια, ο Μπέλα Μπάρτοκ γράφει το τρίτο κουαρτέτο του, όντας ήδη γνωστός όχι μόνο συνθέτης, αλλά και ως ένας από τους πρώτους σοβαρούς εθνομουσικολόγους. Έχει καταγράψει την παραδοσιακή μουσική από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έχει φτάσει μέχρι τη Βόρεια Αφρική και αυτό είναι τόσο έντονο για αυτόν που ουσιαστικά είναι ο σπόρος από τον οποίο προκύπτει όλο του το μουσικό σύμπαν. Σε αντιδιαστολή με συνθέτες όπως ο Μπραμς και ο Λίστ που χρησιμοποιούν την παραδοσιακή μουσική για να δώσουν χρώμα στη δική τους γλώσσα. Για τον Μπάρτοκ αυτό είναι όλη του η ουσία.